Συγκεκριμένα, συγκροτεί το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλαστιών και δημιουργούνται Εθνικά Μητρώα Ασθενών, νέα τμήματα για τον ιατρικό τουρισμό και την προστασία δεδομένων στο Υπουργείο Υγείας. Το σχέδιο νόμου με τίτλο Εξυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλαστιών και λοιπές διατάξεις, θα συζητηθεί στην Αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώπιον σε ένα συνολικό νομοθέτημα. Όλες τις διατάξεις προρυθμίζουν θέματα ιδιωτικών κλινικών και υπάγει όλες τις κλινικές σε κοινούς κανόνες. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους διέπεται από πολλά νομοθετήματα, τα οποία και δημιούργησαν πολλά και διαφορετικά πλαίσια ρυθμιστικής παρέμβασης ανάλογα με τον χρόνο ίδρυσης και λειτουργίας κάθε ιδιωτικής κλινικής. Παράλληλα, εξυγχρονίζει το πλαίσιο λειτουργίας των κλινικών, αναθεωρώντας τις παλιές και ήδη παροχημένες ρυθμίσεις που αφορούν τόσο τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές, προσωπικό, μετρικά στοιχεία, ιατρικός εξοπλισμός, νοσηλευτικές μονάδες και τμήματα. Επιπλέον, απλοποιεί τις διοικητικές διαδικασίες για να θεωρεί τις τεχνικές προδιαγραφές, διασφαλίζοντας πλήρως την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας. Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει σήμερα τη λειτουργία του ΚΕΛΠΝΟ είναι ελλειπές και δεν διαθέτει συνοχή. Κρίνεται απαραίτητη η αντικατάστασή του από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ένα σύγχρονο οργανισμό με διευρυμένες αρμοδιότητες για την προστασία της δημόσιας υγείας, δηλαδή πρόληψη νόσων, αύξηση του προσδόκιμου ζωής και προαγωγή της υγείας μέσω οργανωμένων προσπαθειών της πολιτείας και της κοινωνίας.